Κύριε Δήμαρχε, μια μεγάλη παραγωγή έχει στήσει το κρατικό κανάλι σήμερα στην πόλη της Καλαμάτας, μια μεγάλη διαφήμιση. Είδαμε, πήγατε κι εσείς, είπατε σημαντικά πράγματα. Πόσο σημαντικό είναι η εξωστρέφεια για την πόλη λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου? Είναι το απόλυτο. Η πόλη πρέπει να είναι εξωστρεφής. Είναι η μοναδική ελπίδα για την οικονομική της ανάπτυξη, για την τουριστική της ανάπτυξη. Πρέπει να έχει παράθυρα ανοιχτά στον κόσμο, όχι μόνο σε πανελλήνιο επίπεδο, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μοχθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σήμερα είχαμε μια πολύ μεγάλη παραγωγή από πλευράς ΕΡΤ, την οποία θα τη δουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ήταν μια διαφήμιση για την Καλαμάτα, ανυπολόγησης αξίας. Έτσι είναι. Λοιπόν, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ όλους αυτούς που οργάνωσαν την έλευση στην Καλαμάτα. Σε εβδομαδία βάση σχεδόν έχουμε προβολή της Καλαμάτας είτε στο πανελλήνιο επίπεδο είτε στο παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Μιλήσατε και για κάποια μεγάλα έργα που είναι σε εξέλιξη και θα είναι. Κάνατε λόγο για 12 μεγάλα έργα. Σας είδαμε πριν από λίγο σε έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ποια εικόνα έχουμε? Λοιπόν, κοιτάξτε, μέσα στο 2017 θα δημοπρατηθούν μία σειρά από πολύ μεγάλων έργων, από πολύ μεγάλα έργα, είτε αυτά είναι στο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ενώ έργα στο ιστορικό κέντρο και στην παραθαλάσσια ζώνη, είτε η επόμενη δόση των έργων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης κυριολεκτικά, όπως είπα και στην ΕΡΤ, το καλοκαίρι του 2018, θα είναι εντελώς διαφορετικό, η πόλη θα είναι εντελώς διαφορετική από το καλοκαίρι του 2017. Θα είναι πολύ πιο όμορφη και πολύ πιο λειτουργική. Σε θέματα της καθημερινότητας, τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, υπάρχει μια σχετική ταλαιπωρία, αλλά παράλληλα υπάρχει μια ικανοποίηση ότι προχωράνε γρήγορα. Ναι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει και το ξέρει πάρα πολύ καλά ότι τα έργα φέρνουν και ταλαιπωρία. Αλλά όλα αυτά τα έργα έχουν ως σκοπό την βελτίωση της ελκυστικότητας της πόλης, την αναβάθμισή της. Όσο πιο ελκυστική γίνεται η πόλη, τόσο περισσότερο κόσμο θα έχουμε εδώ, τόσο περισσότερα μεροκάματα θα πέφτουν στην αγορά. Γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα και εδώ είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Πρέπει ο Δήμος να συμβάλλει στο να έχει δουλειά ο κόσμος. Δουλειά λοιπόν εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε, όχι δημιουργώντας επιχειρήσεις, αλλά να κάνουμε την πόλη όλο και πιο ελκυστική. Αυτά τα έργα που γίνονται φέρνουν χρήματα στην πόλη, δίνουν δουλειά στην πόλη και την κάνουν και πιο ελκυστική και ο τουρίστας που έρχεται εδώ αφήνει χρήματα πάντοτε. Σε ανοιχτό ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ήρθαν στην δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες από το ασπρόχωμα. Έχετε εικόνα του προβλήματος? Ναι, έχουμε εικόνα. Το ασπρόχωμα χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολύ καιρό ως χωματερή. Γι' αυτό και εγώ πήρα την απόφαση ως δήμαρχος να σταματήσει η διαχείριση των απορριμμάτων εκεί. Αρκετά έχει φορτωθεί το ασπρόχωμα, κυρίως με τη λιματολάσπη, τα 40.000 κυβικά, από τότε που δημιουργήθηκε ο βιολογικός καθαρισμός. Οτιδήποτε, γιατί υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι δεν λειτουργούν καλά, αφήνουν τα σκουπίδια όπου βρουν, δημιουργούν χωματερές με το παραμικρό. Αγωνιζόμαστε αυτά να τα αντιμετωπίσουμε. Πιστεύω πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε αντιμετωπίσει και το πρόβλημα του ασπροχώματος, αλλά το οριστικό τέλος με τα σκουπίδια θα δοθεί με την κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων. Έτσι. Αυτό που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τι να κάνουμε, πρέπει να τα πληρώσουμε τα σκουπίδια, ίσως ακριβότερα από άλλες περιοχές, αλλά δεν έχει κατατεθεί και κανένα άλλο σχέδιο. Ελπίζω εντός των ημερών να υπάρξει κυβερνητική παρέμβαση, εννοώ με Κία, για να επιληθεί αυτό το θέμα, το οποίο έχει δημιουργηθεί εξαιτίας και της αδυναμίας των Δήμων και των Δημάρχων να λάβουν μια απόφαση θετική στην κατεύθυνση της ολοκληρωμένης διαχείρισης.